Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο Σφυρί βγαίνουν παραθαλάσσια οικόπεδα στη Νέα Ηρακλίτσα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, όμορα παραθαλάσσια οικόπεδα στη θέση Αλάνες βγαίνουν προς πώληση. Η συνολική τους επιφάνεια είναι στα 149.733 τετραγωνικά μέτρα με θέα στον κόλπο της Καβάλας. Πρόκειται για όμορα παραθαλάσσια οικόπεδα στη θέση Αλάνες στον οικισμό της Νέας Ηρακλίτσας στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, που βγάζει προς πώληση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Πρόκειται για έναν αξιοποίητο ακίνητο επί σειρά ετών, το οποίο και στο παρελθόν είχε βγει προς ενοικίαση χωρίς ωστόσο να τελεσφορήσει διαδικασία, με σημαντικές όμως προοπτικές ανάπτυξη, όπως αναφέρουν γνώστες της περιοχής. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, διαψεύδει τα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την παραχώρησή του, καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες. Επίσημη πληροφόρηση για την αξιοποίησή του δεν υπάρχει. Όντως κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γράψει κάτι σχετικό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τελεσφορήσει, γιατί δεν έχει τελεσφορήσει ακόμη και δεν έχει κλείσει το θέμα που υπάρχει και η εκκρεμότητα με τον Δήμο Παγκαίο, τον ΕΟΤ, που ήταν ένα θέμα που μας ταλάνιζε και εμάς ως διοίκηση και πιστεύω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, μακάρι να αξιοποιηθεί, αυτός είναι ο στόχος. Είναι στολίδι για την περιοχή μας και αν μπουν και κάποιες ασφαλιστικές δεκλείδες, θεωρώ ότι πραγματικά θα προσφέρει στην τοπική οικονομία πάρα πολύ. Ενώ ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων αναφέρει πως θα δεχτεί μια πρόταση η οποία θα αναβαθμίσει την περιοχή, θα έχει οικονομικά ωφέλη και τουριστική ανάπτυξη. Το θέμα με το ΕΤΑΙΠΕΠ το παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, κυρίως με τους τεκνοκράτες, αλλά και αυτούς που παρακολουθούν γενικά το θέμα της αξιοποίησης της Αλάνας, διότι ξέρετε ήταν μια περίπτωση που για πάρα πολύ καιρό είχε βαλτώσει. Ωστόσο θεωρώ ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και επιτέλους εκείνος ο χώρος ο οποίος είναι στολίδι για την περιοχή μας και ίσως είναι και ένα κύτταρο ανάπτυξης, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε σε συνεργασία με και οι τοπικοί φορείς αλλά και το ΤΑΙΠΕΠ, προκειμένου να γίνει κάτι το οποίο πραγματικά θα αναβαθμίσει την περιοχή μας, θα έχει οικονομικά ωφέλη η περιοχή μας, αλλά και θα έχει και τουριστική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι θα γίνει από όλους μας με κάποιες ας πούμε ασφαλιστικές κλίδες, να το πω έτσι, που θέτουμε και εμείς ως Δήμος Παγκαίου για τον τρόπο αξιοποίησης.